Γεια και χαρά σε όλη την παρέα, γεια και χαρά σε όλους τους φίλους. Αντώνης εδώ για το κανάλι μου το Anton26 και σήμερα παιδιά θα μάθουμε πώς να κάνουμε format σε έναν υπολογιστή. Τι είναι αυτό το format, τι ακριβώς ρόλο παίζει, πώς βοηθάει το σύστημά μας και για ποιο λόγο να κάνουμε format. Format είναι όταν διαγράφουμε τα πάντα μέσα από τον σκληρό μας δίσκο και επί της ουσίας εγκαθιστούμε ένα νέο λειτουργικό σύστημα. Το συγκεκριμένο λάπτοπ μπορεί να φοράει επάνω κάποια από τις εκδόσεις των Windows ή κάποια ελαφριά ή λίγο πιο βαριά έκδοση των Linux. Οι λόγοι για τους οποίους κάνουμε format είναι πάρα πολλοί, είτε γιατί έχει κολλήσει το σύστημά μας, είτε γιατί δεν ανταποκρίνεται σωστά, είτε γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά μέσα και δεν ξέρουμε πώς να τα ξεφορτωθούμε, είτε για παράδειγμα όπως σε αυτή την περίπτωση έχουν φορτωθεί τα Windows 10 σε ένα συστηματάκι που έχει RAM 2 GB και αυτό το βαραίνει πάρα πολύ. Σήμερα θα δούμε βήμα προς βήμα τι πρέπει να κάνετε για να κάνετε σωστά ένα καθαρό format από την αρχή. Θα σας δείξω πώς βρίσκουμε drivers και όλα όσα πρέπει να έχετε μαζί σας κατά την εγκατάσταση. Όπως βλέπουμε και εδώ, αυτό είναι ένα Fujitsu Lifebook. Γυρνώντας το λάπτοπ στην πίσω μεριά, μπορούμε να βρούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία θα μας χρησιμεύσουν. Και είναι φυσικά το μοντέλο του υπολογιστή μας. Τι θα μας χρησιμεύσει αυτό? Γιατί πολύ απλά όταν το γκουγκλάρουμε θα είμαστε σε θέση να βρούμε τους απαραίτητους drivers, δηλαδή όλους τους οδηγούς τους οποίους θα βοηθήσουν ώστε να λειτουργούν σωστά οι συσκευές που βρίσκονται μέσα στον υπολογιστή. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν πελάτες μου φέρνουν κάποιον υπολογιστή ο οποίος είναι ιδιαίτερα προσεγμένος, άσχετα το πόσο παλιός είναι, και γενικά όταν διατηρούν έτσι κάποια ευλάβεια στα εργαλεία τους. Πάμε να τον ανοίξουμε και να σας δείξω ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που φανερώνει και την παλαιότητα νομίζω του υπολογιστή, χωρίς να δούμε οτιδήποτε άλλο, είναι αυτό εδώ, ότι το μηχάνημα ερχόταν με προεγκατεστημένα τα Windows Vista. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, ειδικά σε αυτή την περίπτωση που ο υπολογιστής μας είναι παλιός, έχει έναν παλιό επεξεργαστή και μόλις 2 GB διαθέσιμης RAM. Λοιπόν, πριν από το format, τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε το τροφοδοτικό του υπολογιστή, το οποίο θα είναι στην πρίζα, και αυτό γιατί δεν θέλουμε κατά τη διάρκεια που κάνουμε το format να διακοπεί αναπάντεχα οποιαδήποτε εργασία και να μείνουμε στη μέση. Οπότε το βάζουμε στην τροφοδοσία. Τι άλλο θα χρειαστούμε? Μα φυσικά έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, καλή ώρα όπως αυτόν εδώ, της Western Digital, μέσω του οποίου θα κάνουμε ένα backup ή αλλιώς θα σώσουμε όλα εκείνα τα αρχεία που χρειαζόμαστε και δεν θέλουμε με τίποτα να χάσουμε. Οπότε σε πρώτη φάση θα τον ανοίξουμε, θα βάλουμε το σκληρό δίσκο σε μία θύρα USB και θα σώσουμε μέσα όλα τα πολύτιμά μας αρχεία. Το δεύτερο βήμα είναι να καθορίσουμε πώς θέλουμε να κάνουμε format, είτε χρησιμοποιώντας τον κλασικό τρόπο με ένα DVD, είτε με ένα bootable USB stick, για το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα όπως το γνωστό μας Rufus, το οποίο θα μετατρέψει το στικάκι μας σε bootable συσκευή. Πριν ανοίξουμε τον υπολογιστή, θα πρέπει να ξέρουμε με ποιον τρόπο μπαίνουμε στο BIOS. Το BIOS είναι αυτό που λέει και η συντομογραφία του, το Basic Input and Output System, το βασικό σύστημα εισόδου-εξόδου, δηλαδή οτιδήποτε βλέπει και διαχειρίζεται ο υπολογιστής σε ό,τι έχει να κάνει με τις εσωτερικές συσκευές του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για τώρα το Fujitsu Lifebook T-Series θα χρησιμοποιήσουμε το F2. Το F2 βρίσκεται στην πάνω σειρά των κουμπιών πολύ κοντά στο Escape, F1, F2 και πάει λέγοντας. Σε άλλους υπολογιστές για να μπούμε στο BIOS εκτελούμε είτε με το F8 είτε F10 είτε άλλες φορές πατώντας και το πλήκτρο Delete. Οπότε, ανοίγουμε τον υπολογιστή. Πατάμε διακεκομένα το πλήκτρο F2 μέχρι να μπούμε στο BIOS, τη λεγόμενη μπλε οθόνη με τις διάφορες επιλογές. Έχουμε μπει με πάρα πολύ απλό τρόπο. Πάμε να δούμε τις διαθέσιμες επιλογές μετακινούμενοι με τα βελάκια. Λοιπόν, λέει Info, System, Advanced, Security, Boot και Exit. Αυτό που μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση είναι το Boot. Δηλαδή, θέλουμε να του δώσουμε την επιλογή να διαβάσει πρώτα μία εξωτερική μονάδα. Είτε αυτή είναι το USB stick μας, είτε είναι ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος, είτε το DVD μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα επιλέξουμε το DVD μας. Οπότε πάμε στην επιλογή Boot Device Priority για να ορίσουμε ποια συσκευή μας θα έχει προτεραιότητα. Επιλέγουμε και πατάμε το Enter και υπάρχει ήδη έτοιμη εδώ η προεπιλογή για το CD ή DVD Drive. Αν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές σε αυτό εδώ το μενού, χρησιμοποιούμε τις επιλογές που μας δίνει εδώ κάτω. Για παράδειγμα, αν διαβάσετε τις οδηγίες που δίνει εδώ, λέει ότι με το Sin Space ή με την παύλα αλλάζετε τις επιλογές. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε την παύλα και αυτό πάει πιο κάτω. Εμείς δεν πειράζουμε τίποτα από αυτά και πριν πατήσουμε έξοδο ανοίγουμε το DVD μας. Βγάζουμε το DVD συγκεκριμένα με τα Windows 7 το βάζουμε μέσα, πατάμε Escape γιατί δεν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε καμία αλλαγή, Exit Discarding Changes αφού δεν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε καμία αλλαγή, είτε αν έχουμε αλλάξει κάτι Exit Saving Changes, είτε διαφορετικά F10 Save and Exit. Και τώρα θα πάει και θα διαβάσει την πρώτη συσκευή, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι το DVD μας. Press any key to boot from CD DVD, πατάμε ένα οποιοδήποτε κουμπί και αρχίζει να φορτώνει τα πρώτα διαγνωστικά αρχεία του συστήματος. Ο δεύτερος εναλλακτικός τρόπος εκτός του CD ή DVD είναι φυσικά το bootable USB stick, όπου το χρησιμοποιούμε ως εξής. Το τοποθετούμε στην ανάλογη θύρα USB, θέτουμε σε λειτουργία τον υπολογιστή μας και πληκτρολογούμε παρατεταμένα το F2 για να ξαναμπούμε στο BIOS. Αυτή τη φορά θα αλλάξουμε ρυθμίσεις και θα ορίσουμε ένα μπουτάρι από το USB stick. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε ήδη αλλάξει τις ρυθμίσεις και το έχουμε θέσει ως πρώτο. Οπότε πατάμε Exit ή F10 Save and Exit και η διαδικασία θα ξεκινήσει από την αρχή. Θα μας ζητήσει να πατήσουμε ένα κουμπί αν θέλουμε να μπουτάρουμε από το USB. Πατάμε, περιμένουμε. Όπως το βλέπετε εδώ φορτώνει και η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Εγώ χάριν ευκολίας θα προσθέσω ένα εξωτερικό ποντίκι. Να το. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε εγκατεστημένα τα Windows 10. Είναι πολύ βαρύ λειτουργικό για ένα μηχάνημα που έτρεχε με Windows Vista. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Βλέπετε υπάρχουν δύο επιλογές. Η γλώσσα μου είναι ελληνικά. My language is English. Επιλέγετε φυσικά το πρώτο. Και εδώ σας ρωτάει. Γλώσσα προς εγκατάσταση ελληνικά. Μορφή ώρας και νομισματικής μονάδας, ελληνικά Ελλάδα στα αφήνουμε όπως είναι, και πληκτρολόγιο ή μέθοδος εισόδου Ηνωμένων Πολιτειών. Το αφήνουμε ακριβώς όπως είναι και πατάμε το πλήκτρο επόμενο. Πάμε στην επιλογή εγκατάσταση τώρα. Και κάνει η κίνηση του προγράμματος της εγκατάστασης. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε διάφορες επιλογές. Όπου βλέπετε επί 86 απευθύνεται σε 32-bit σύστημα και όπου βλέπετε επί 64 απευθύνεται σε 64-bit. Επειδή εμείς έχουμε ένα μηχάνημα που διαθέτει μόλις 2 GB RAM, θα πάμε να εγκαταστήσουμε το 32-bit λειτουργικό και συγκεκριμένα την τελευταία έκδοση που είναι τα Windows 7 Ultimate. Τα επιλέγουμε και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο επόμενο. Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft. Αποδέχομαι τους όρους άδειας χρήσης. Κλικάρουμε εδώ το κουτάκι και συνεχίζουμε με το πλήκτρο επόμενο. Εδώ έχει δύο επιλογές. Αναβάθμιση για να βάλουμε μια νεότερη έκδοση. Έχει την τελευταία που είναι τα Windows 10 και δεν βολεύει καθόλου, εμείς θέλουμε να πάμε στα Windows 7. Οπότε πάμε στη δεύτερη επιλογή που είναι προσαρμοσμένη εγκατάσταση για προχωρημένους, όπου θα εγκαταστήσει ένα νέο αντίγραφο των Windows και φυσικά θα σβηστούν τα πάντα που υπάρχουν μέσα. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένα δεύτερο ενεργό διαμέρισμα με το παλιό λειτουργικό. Πάμε να το διαγράψουμε. Το διαμορφώνουμε, σβήνονται τα πάντα από μέσα, το διαγράφουμε. Ομοίως θα πράξουμε με τα δύο διαμερίσματα αυτά για να γίνουν ένα, διαγραφή. Και έτσι πλέον έχουμε όλο το σκληρό δίσκο στη διάθεσή μας χωρίς προηγούμενες εκδόσεις των Windows. Συνεχίζουμε με το πλήκτρο επόμενο, όπου θα δημιουργήσει αυτόματα ένα νέο partition στον σκληρό μας δίσκο, όπου εκεί θα εγκαταστήσει το νέο μας λειτουργικό και συγκεκριμένα τα Windows 7 Ultimate σε 32-bit. Η εγκατάσταση ξεκινά, θα γίνουν όλα αυτά που βλέπετε, ίσως πάρει λίγο χρόνο ανάλογα με το πόσο παλιός ή πόσο καινούριος είναι ο υπολογιστής σας. Δεν διακόπτουμε αυτή τη διαδικασία για τίποτα στον κόσμο και την αφήνουμε να ολοκληρωθεί. Εδώ πληκτρολογούμε απλώς ένα όνομα και πατάμε επόμενο. Αν θέλετε μπορείτε να ορίσετε κάποιο προσωπικό κωδικό πρόσβασης για να μπαίνετε μόνο εσείς. Εμείς δεν θα βάλουμε τίποτα, ούτε ο πελάτης το θέλει. Το ίδιο συνιστοκεί για εσάς, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Όσον αφορά για το κλειδί προϊόντος και την αυθεντικοποίηση των Windows, θα σας δείξω αργότερα το Windows Loader, ένα ωραίο προγραμματάκι για την αυθεντικοποίηση των Windows. Οπότε πατάμε επόμενο προσπερνώντας το αυτό και ξεκλικάροντας την αυτόματη ενεργοποίηση των Windows όταν βρίσκουμε σε σύνδεση. Στην επιλογή αυτή εγώ πατάω πάντα να ερωτηθώ αργότερα. Ζώνη ώρας και ημερομηνίας, αφήνουμε την προεπιλογή Αθήνα, Βουκουρέστη, Κωνσταντινούπολη και επόμενο. Μας ζητά να συνδεθούμε σε κάποιο δίκτυο μέσω του Wi-Fi, εμείς θα συνδεθούμε στο δικό μας. Το ορίζουμε ως οικιακό δίκτυο, αφού δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πρώτη κίνηση του υπολογιστή μας. Εδώ βλέπουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης των Windows. Στη συνέχεια, εφόσον έχουμε εγκαταστήσει λειτουργικό σύστημα Windows 7 32-bit, θα πρέπει να βρούμε drivers ακριβώς για αυτό το λειτουργικό σύστημα, να υποστηρίζουν δηλαδή το συγκεκριμένο. Οπότε, τι κάνουμε, πάμε στην Google και πατάμε στην αναζήτηση τη μάρκα και το όνομα του μοντέλου. Οπότε πληκτρολογούμε Fujitsu, το έχω εδώ. Πάμε σε επίσημο site της Fujitsu και αφού ανοίξει, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, πάμε και κατεβάζουμε drivers, δηλαδή οδηγούς για όλες μας τις συσκευές. Μας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, το οποίο είναι αυτό εδώ, Windows 7, 32-bit και όλοι οι συμβατοί drivers. Όπως βλέπετε έχει για τα πάντα. Αν είχαμε 64-bit θα βάζαμε αυτά εδώ και ομοίως αν βάζαμε τα Vista που δεν υποστηρίζονται πλέον. Αφού συγκεντρώσετε τους drivers που σας ενδιαφέρουν θα κάνετε ένα φάκελο και θα τα ρίξετε όλα μέσα, θα τα σώσετε σε ένα στικάκι για να μπορέσετε εύκολα να τα περάσετε στον υπολογιστή μετά το format. Οπότε πάμε στην επιφάνεια εργασίας, δημιουργούμε ένα νέο φάκελο, τον οποίο μετονομάζουμε ακριβώς έτσι, Fujitsu Lifebook T5010 Drivers, για να ξέρουμε ότι εδώ είναι η συγκεκριμένη οδηγή. Κατόπιν πάμε στις λήψεις μας, πάμε και παίρνουμε τους drivers, κάνουμε αντιγραφή και πάμε και τους τοποθετούμε μέσα στο φάκελο που φτιάξαμε στην επιφάνεια εργασίας. Αν δούμε στη συνέχεια ότι κάτι μας λείπει, πάμε και το κατεβάζουμε και το εγκαθιστούμε. Ένα άλλο σημαντικό που θέλω να σας δείξω είναι το πώς κάνουμε bootable ένα USB stick. Θα χρειαστούμε ένα πρόγραμμα όπως το Rufus. Ανοίγουμε πάλι το Google και πληκτρολογούμε download Rufus. Αυτό εδώ είναι Download Rufus USB Bootable Maker. Είναι αυτό εδώ το προγραμματάκι. Πατάτε λήψη και το κατεβάζετε πάρα πολύ εύκολα. Εγώ το έχω ήδη στα προγράμματά μου και το ονομάζω Bootable USB Program. Το ανοίγουμε. Τρέχουμε την εφαρμογή του Rufus. Μας ανοίγει αυτό εδώ το παράθυρο και μας δίνει διάφορες επιλογές για το τι να κάνουμε το στικάκι που μόλις βάλαμε στην θύρα USB για να το διαμορφώσουμε και να το κάνουμε bootable. Αφήνουμε τα πάντα όπως είναι, σύστημα αρχείων NTFS για να υποστηρίζονται από τα Windows και πάμε και βρίσκουμε το είδωλο ISO που έχουμε κατεβάσει από το ίντερνετ. Είναι αυτός εδώ ο φάκελος, Windows 7, 32 και 64 bit, έχει όλες τις εκδόσεις. Τον επιλέγουμε και πληκτρολογούμε εκκίνηση. Μας λέει ότι προσοχή, θα διαγραφούν όλα από το στικάκι μας. Πατάμε OK και σιγά σιγά δημιουργούμε το νέο bootable USB stick μέσω του οποίου θα περάσουμε τα Windows 7. Μέχρι να γίνει και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να σας πω από πού κατεβάζουμε τα Windows 7. Ανοίγουμε το mTorrent, να είναι ανοιχτό, το κατεβάζουμε, πάμε πάλι στο Google και πληκτρολογούμε Pirate Bay. Πάμε στο Pirate Bay, κατόπιν πληκτρολογούμε Windows 7 Greek, γιατί ψάχνουμε μια ελληνική έκδοση. Κοιτάμε εδώ, διαβάζουμε και σχόλια κλπ. Επιλέξτε την τέταρτη επιλογή με τίτλο Windows 7, 32 και 64 bit Greek Universal Disk, μέγεθος 3,71 GB, από τον χρήστη Raynon 123. Το ανοίγουμε και απλά πατάμε Get This Torrent. Άνοιγμα Magnet Yuri. Μόλις εμφανιστεί εδώ θα πατήσουμε OK και το κατέβασμα θα ξεκινήσει. Και απλώς μένουμε να περιμένουμε το Rufus να τελειώσει τη δουλειά του. Όπως βλέπετε, η μπάρα της προόδου έχει ολοκληρωθεί και γράφει εδώ έτοιμο για χρήση. Οπότε το κλείνουμε και προχωράμε στο επόμενο βήμα. Και πάμε τώρα σε παραμετροποίηση. Έχω εδώ έναν αντάπτορα για πολλαπλά USB stick για παραπάνω από μία θύρες, μιας και ο συγκεκριμένος υπολογιστής διαθέτει δυστυχώς μόνο μία. Τον εφαρμόζουμε, θα τον βρει και θα περάσει το κατάλληλο πρόγραμμα, μιας και τα Windows 7 είναι τύπου plug and play. Δηλαδή με το που βρει μια καινούργια συσκευή εγκαθιστά αυτόματα το υλικό. Θα βάλουμε επιπλέον το στικάκι που έχουμε ετοιμάσει με ό,τι προγράμματα χρειαζόμαστε και τέλος το εξωτερικό ποντίκι για να κάνουμε πιο άνετα τη δουλειά μας. Μετέπειτα θα τα κλείσουμε όλα και θα ξεκινήσουμε την παραμετροποίηση των Windows, έτσι ώστε να τα φέρουμε στα μέτρα μας. Πάμε να δούμε αρχικά ποια έκδοση έχουμε τελικά εγκαταστήσει. Ιδιότητες συστήματος, Windows 7 Ultimate με το Service Pack 1 στα ελληνικά, 2 GB μνήμη RAM, λειτουργικό σύστημα 32-bit. Όπως βλέπετε εδώ, λέει απομένουν 3 ημέρες για την αυτόματη ενεργοποίηση. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε αυτό το βήμα. Αλλά πριν από αυτό να παραμετροποιήσουμε λίγο τα Windows, να τα φέρουμε λίγο στα μέτρα μας, όπως είπαμε και νωρίτερα. Αυτό εδώ δεν το χρειαζόμαστε. Ξεκαρφίτσωμα και ομοίως και ο Internet Explorer, που δεν τον χρησιμοποιούμε σχεδόν ποτέ. Τον κάδο ανακύκλωσης τον αφήνουμε ως έχει και πάμε να εμφανίσουμε το εικονίδιο του υπολογιστή, εμφάνιση στην επιφάνεια εργασίας, ομοίως με τον πίνακα ελέγχου εμφάνιση στην επιφάνεια εργασίας, γιατί είναι πολύ χρήσιμο, και τέλος τα έγγραφα που είναι εδώ κάτω, οπότε το αφήνουμε ως έχει. Κατόπιν τούτου πάμε στον πίνακα ελέγχου να αλλάξουμε και εκεί κάποια πράγματα. Βάζουμε κατηγορία εμφάνιση με μικρά εικονίδια και το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι οι επιλογές φακέλων. Εκεί αλλάζουμε πάντα τα εξής πράγματα. Πάμε στην προβολή και θα ψάξουμε να βρούμε εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων και να εμφανίζονται πάντα τα μενού. Αυτά τα δύο αλλάζουμε. Εφαρμογή, OK. Και τέλος ένα ακόμη πραγματάκι είναι εδώ τα εικονίδια περιοχής ειδοποίησεων, έτσι ώστε να τα βλέπουμε όλα εδώ πέρα, να μην υπάρχει τίποτα κρυφό. Οπότε κλικάρουμε αυτό εδώ το κουτάκι να εμφανίζονται πάντα όλα τα εικονίδια και ειδοποίησεις στη γραμμή εργασιών. Το κλικάρουμε, OK, και είμαστε έτοιμοι να πάμε να ξεκινήσουμε για τις εγκαταστάσεις που θέλουμε να κάνουμε. Πάμε στον υπολογιστή μου, πάμε να βγάλουμε τον δίσκο που πλέον δεν τον χρειαζόμαστε. Βλέπετε εδώ από το εικονίδιο εξαφανίστηκε με το που ανοίξαμε το DVD, δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Το ευχαριστούμε πολύ. Στη μονάδα του USB για να εγκαταστήσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το VLC αρχικά για να μπορούμε να βλέπουμε ταινίες και βίντεο στα ελληνικά. Αυτά είναι τα πιο κοινότυπα προγράμματα που μου ζητάνε οι πελάτες και αυτά θα εγκαταστήσω και εδώ. Έτοιμο το VLC. Πάμε για το WinRAR, έτσι ώστε να μπορούμε να ανοίγουμε συνδυασμένα αρχεία. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε εύκολα και δωρεάν με μια απλή αναζήτηση στο Google, οπότε μην τρελαίνεστε, απλά τα συγκεντρώνετε και τα έχετε έτοιμα πριν κάνετε το format. Έτοιμο και το WinRAR μας. Πάμε να εγκαταστήσουμε και το Viber. Ολοκληρώθηκε και το Viber. Πάμε να εγκαταστήσουμε και το TeamViewer, έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθάμε τον άνθρωπο απομακρυσμένα εάν του συμβεί το παραμικρό. Αυτή νομίζω είναι η έκδοση 12 του TeamViewer, η πιο τελευταία που υπάρχει. Εγκατάσταση προσωπική, μη εμπορική χρήση, αποδοχή και τέλος. Έχει περάσει και το TeamViewer, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να περάσουμε και μία από τις τελευταίες εκδόσεις του Mozilla Firefox. Πάμε εδώ στο Mozilla να εγκαταστήσουμε και το Adblock για να αποφεύγουμε όλες τις ενοχλητικές διαφημίσεις. Μια υπενθύμηση απορρίτου από την Google. Πάμε να την αποδεχτούμε. Συμφωνώ. Και πάμε να προσθέσουμε το Adblock, έτσι ώστε να αποφεύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις και τα διάφορα banners που πετάγονται. Προσθήκη στον Firefox, περισσότεροι από 14,5 εκατομμύρια χρήστες το χρησιμοποιούν, προσθήκη, και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να εγκαταστήσουμε και το Adobe Flash Player. Κάνουμε το Google αρχική σελίδα, από έτσι κι αλλιώς αυτό χρησιμοποιούμε. Χωρίς το McAfee, μην το βάζετε, προτιμήστε ένα δικό σας αντιβάρους και θα σας δείξω ποιο. Το ανοίγουμε απευθείας από το φάκελο προορισμού και εκτέλεση. Notify me to install updates. Ειδοποιήστε με προκειμένου να εγκαταστήσω εγώ όλα τα update. Κλείνουμε τις καρτέλες για να εγκατασταθεί και πάμε στο μεταξύ να κάνουμε αυθεντικοποίηση των Windows. Όπως είδαμε εδώ επάνω στις ιδιότητες συστήματος, παρατηρήστε ότι λέει απομένουν 3 ημέρες για την αυτόματη ενεργοποίηση. Οπότε πάμε να χρησιμοποιήσουμε ένα προγραμματάκι ειδικά φτιαγμένο γι' αυτό. Τελείωσε το Adobe Flash Player, είναι έτοιμο. Λογικά θα ξανανοίξει στο Mozilla αυτόματα. Να το, να και το Adblock Plus, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Τα κλείνουμε. Πάμε να βάλουμε και το Skype. Να υπάρχει ελληνικά, χωρίς να γίνει το Bing η μηχανή αναζήτησής μου. Θέλουμε το Google, ούτε το MSN να γίνει η αρχική μας σελίδα. Τα ξεκλικάρουμε αυτά τα δύο και συνεχίζουμε κανονικά. Επίσης θα παρατηρήσετε ότι εδώ, αν πάμε στις ιδιότητες συστήματος, στη διαχείριση συσκευών, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν είναι εγκατεστημένα, πολλοί drivers που δεν είναι εγκατεστημένοι. Μπορούμε να τους εγκαταστήσουμε αυτόματα με ένα πολύ ωραίο και έξυπνο προγραμματάκι. Μισό λεπτό όμως να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Skype. Ξεκαρφίτσωμα σε όλα αυτά. Θέλουμε μόνο εμείς να ξέρουμε πότε τα έχουμε όντως ανοίξει και όχι να μας ξεγελάνε. Οπότε περιμένουμε την εγκατάσταση. Όπως βλέπουμε τελείωσε και η εγκατάσταση του Skype. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Πάμε να βρούμε το Adobe Reader για να ανοίγουμε PDF, έγγραφα και λοιπά αρχεία. Βάζουμε μια παλαιότερη έκδοση στα ελληνικά. Πάμε να βάλουμε και το Shockwave. Ξεκλικάρουμε αυτά τα δύο και τέλος το κουμπί firmware. Πάμε να βάλουμε μια παλιά έκδοση σε Edition Enterprise. Είναι για μεγάλα γραφεία και επιχειρήσεις. Έχουμε σπασμένο το serial number. Αυτό πάντα είναι καλύτερο να έχετε κλείσει το ίντερνετ, δεν έχει σημασία. Δέχεται τον κωδικό. Συνέχεια αποδέχομαι τους όρους. Συνέχεια την κατάσταση τώρα. Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο και για να δουλέψει σωστά θα πρέπει να βάλουμε άλλα δύο πρόσθετα. Εδώ δεν πηγαίνουμε ποτέ στο Office Online, τουλάχιστον προσωρινά. Πάμε πίσω να δούμε αυτά τα δύο πρόσθετα, όπου και τα εγκαθιστούμε πριν ανοίξουμε το Office. Γενικά όλα τα προγράμματα που βάλαμε είναι η καλύτερη μέση λύση για αυτόν τον συγκεκριμένο υπολογιστή, για αυτόν τον συγκεκριμένο επεξεργαστή με τα 2 GB RAM. Εκτελούμε και εδώ ομοίως. Πάμε στο Driver Booster, την τελευταία του έκδοση, για να το εγκαταστήσουμε και να κατεβάσουμε αυτόματα όλους τους τελευταίους drivers που υπάρχουν. Και λίγο πριν το τέλος της εγκατάστασης θα σας δείξω ποια είναι η διαφορά στην απενεργοποίηση των διεργασιών. Μια ωραία δυνατότητα που συνεχίζουν να έχουν τα Windows 7 και την οποία την σκότωσαν στα Windows 10. Εδώ θα σκανάρει για υλικό. Το συγκεκριμένο προγραμματάκι του Driver Booster θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο μια φορά. Βλέπετε όλες αυτές οι συσκευές είναι πολύ παλιές. Θα τις αναβαθμίσουμε τώρα και μόλις όλο αυτό τελειώσει θα κάνουμε μια επανεκκίνηση να δούμε αν είναι όλα καλά και είμαστε έτοιμοι. Εδώ βλέπουμε έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των προγραμμάτων. Εδώ μας ζητάει να κάνουμε μια επανεκκίνηση, reboot λοιπόν. Και μετά την επανεκκίνηση θα πάμε και θα τσεκάρουμε εάν όντως όλες μας οι συσκευές έχουν μπει. Ρύθμιση παραμέτρων ενημερώσεων των Windows 30% ή ένα ποσοστό τώρα και ένα ποσοστό μετά την επανεκκίνηση, όπως γίνεται συνήθως. Προετοιμασία και ρυθμίση παραμέτρων ενημερώσεων. Έφτασε στο 100%. Τώρα ο υπολογιστής θα ανοίξει. Και πάμε για το πρώτο τελευταίο βήμα που είναι το Windows Loader. Να σας το δείξω αυτό. Μπορείτε να το κατεβάσετε επίσης από το Pirate Bay. Όλα είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται να πληρώνετε απολύτως τίποτα. Πριν το Windows Loader να δούμε αυτό που σας έλεγα για τις διεργασίες, το οποίο είναι το εξής κολπάκι. Μενού έναρξη και πληκτρολογούμε msconfig, msconfig και πατάμε enter. Εδώ θα παρουσιαστούν όλες οι διεργασίες που τρέχουν στο παρασκήνιο και εδώ πρέπει να σας πω ότι στην εκκίνηση στοιχείων εδώ απενεργοποιούμε τα πάντα και όταν θα βάλουμε το antivirus, αφήνουμε μόνο το antivirus για την προστασία του υπολογιστή. Θα κάνουμε μια επανεκκίνηση να πάρει και αυτές τις ρυθμίσεις και αυτό που μόλις σας έδειξα είναι μια δυνατότητα. Εδώ γίνεται η επανεκκίνηση. Όπως προείπα, το να ελαχιστοποιήσεις τις διεργασίες κατά την εκκίνηση είναι μια δυνατότητα που η Microsoft έπαψε για τα Windows 10 και έχει γίνει πάρα πολύ εκνευριστικό για το χρήστη. Θα πρέπει να έχετε ένα καλό μηχάνημα νέας τεχνολογίας για να μπορεί να τρέχει όλες αυτές τις διεργασίες. Διαφορετικά, αν έχετε κάτι παλαιότερο όπως αυτό, παιδιά, αναγκαστικά Windows 7, απενεργοποίηση όλων των διεργασιών και αφήνουμε μόνο το antivirus. Βλέπετε δεν κινεί τίποτα απολύτως, συνδέθηκε και στο ίντερνετ. Πάμε να κάνουμε μια τελική δοκιμή με το Driver Booster, να δούμε εάν θα αναγνωρίσει ότι Έχουμε όλες τις τελευταίες εκδόσεις για τους οδηγούς των συσκευών που περιέχονται μέσα στο notebook. Αυτό το mini laptop, ας το πούμε, κάνει εδώ την έρευνά του και νομίζω ότι είμαστε σε όλα update. Είμαστε όλα up to date. Σε 28 διαφορετικές συσκευές. Πάμε να το επιβεβαιώσουμε και από τον υπολογιστή μου. Ιδιότητες συστήματος, διαχείριση συσκευών. Δεν έχουν μπει δύο πράγματα τα οποία θα τα βάλουμε. Πάμε όμως να κάνουμε αυθεντικά τα Windows. Βλέπετε εδώ απομένουν 3 ημέρες για την αυτόματη ενεργοποίηση. Οπότε ξαναβάζουμε πάλι το στικάκι και εδώ πάμε να βρούμε το Windows Loader. Ορίστε, αναγνωρίζει αυτόματα την έκδοση και θα περάσει ένα δικό του σειριακό αριθμό. Λέει Windows 7 Ultimate. Να κάνουμε install. Και κατόπιν θα ζητήσει μια νέα επανεκκίνηση. Πάμε να ανοίξουμε και για μια φορά το Adobe Reader. Να δούμε αν είναι όλα εντάξει. Και να πατήσουμε ότι συμφωνούμε. Αποδοχή. Κλείνουμε το Loader. Έτοιμο και το Reader για τα PDF μας. Πάμε να κάνουμε απεγκατάσταση το Driver Booster, δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Πάμε να βάλουμε και ένα αντιβάρους. Προτείνω αυτό της Baidu, μια πολύ δυνατή κινέζικη εταιρεία. Θα μπούμε στη σελίδα της Baidu. Έχει αρκετές δυνατότητες, αρκετά επιπλέον εργαλεία. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα, προστατεύει σε online χρόνο τον υπολογιστή σας και φυσικά οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή, σκληρό δίσκο ή στικάκι ενώσετε, τα ελέγχει αυτόματα για όλες τις νεότερες απειλές. Περιμένουμε εδώ να κατέβει. Ας κάνουμε τα εικονίδια μικρότερα. Να είναι έτσι πιο όμορφο. Και ταυτόχρονα μπορούμε να βάλουμε και τον εξωτερικό σκληρό, τον οποίο είχαμε σώσει όλα τα αρχεία του πελάτη και να τα ξαναπεράσουμε πάλι μέσα. Κυριολεκτικά σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Έχουμε περάσει εδώ σε αυτό το φάκελο και το backup του πελάτη μας. Είναι πλήρως έτοιμος, εξοπλισμένος, λειτουργικός, δουλεύουν τα πάντα. Το μόνο που μένει είναι κάποιες συγκεκριμένες έτσι ενημερώσεις να περαστούν από το Windows Update, το οποίο ποτέ δεν αφήνω να κάνει αυτόματες ενημερώσεις, αλλά επιλέγω εγώ ποιες θέλω και το ίδιο συνιστώ και για εσάς. Και πάμε να βάλουμε και το antivirus της Baidu που κατεβάσαμε από πιο πριν και θα είμαστε πλήρως έτοιμοι. Θα δείτε κάτω εδώ δεξιά και το εικονιδιάκι που θα αλλάξει και θα λέει ότι το σύστημα μας προστατεύεται. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, ένα πλήρες καθαρό format και όλες οι διαδικασίες βήμα προς βήμα. Αυτά λοιπόν από μένα. Αντώνης εδώ για το Anton26. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, να το βρήκατε ενδιαφέρον. Γι' αυτό λοιπόν πατήστε ένα like αν σας άρεσε, στείλτε το και σε φίλους που πιθανόν ενδιαφέρονται να το δούνε και τέλος κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και μείνετε ενημερωμένοι για ό,τι νεότερο έρχεται. Και μην ξεχνάτε, θέλω να διαβάζω στα σχόλια τις απόψεις και τις ιδέες σας. Αυτά από μένα, να είστε καλά, να προσέχετε και τα λέμε την επόμενη φορά.